Ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Εκμηνητηρίου για την φιλοξενία. Άλλωστε είναι μέλος του ΚΕΤΕΚ και βοηθάει εξαιρετικά, θα έλεγα, σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή ακούστηκαν κουβέντες ωφέλη μας υπό την έννοια των διαπιστευτηρίων, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και ένα μεγάλο στοίχημα για την περιφέρειά μας. Και όταν λέω για την περιφέρειά μας, εννοώ όλους τους θεσμικούς φορείς, όλες τις δομές, όλους τους πυρήνες προοπτικής ανάπτυξης για την περιφέρεια. Έχει μεγάλη σημασία, όπως πολλές φορές το έχω πει, γιατί δυστυχώς η Πελοπόννησος μια ξεχασμένη περιφέρεια, η οποία δεν είχε αναδείξει θεσμικά δομές τέτοιες για να την πάνε μπροστά. Και αυτό έρχεται να εκπληρώσει αυτή η προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Εάν δεν ενεργοποιηθούν, δεν κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις, εάν δεν καταλάβουν όλοι τους ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, τότε δεν υπάρχει κανένα μέλλον και καμία προοπτική. Η εξαιρετική μοναχική παραγωγή με τα εξαιρετικά προϊόντα, οι τυποποιητές, οι μεταποιητές και όλοι αυτοί δεν θα έχουν κανένα μέλλον εάν δεν μπορέσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να κινητοποιηθούν και να οργανωθούν σε σύγχρονα σχήματα τα οποία θα απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία για τα επόμενα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό έρχεται να κάνει το ΚΕΤΕΚ. Το ΚΕΤΕΚ έρχεται να καλύψει έναν ελείποντα χώρο, να δημιουργήσει αυτές τις καινούργιες προϋποθέσεις, να συσπυρώσει τις δυνάμεις, κυρίως να εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κατά τη στοιχεία το ΤΕΗ που πλέον με την αναβάθμισή του αποτελεί κομμάτι του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου ή θα αποτελέσει κομμάτι του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Και το ζήτημα είναι η πρόσοδος αυτής της συνεργασίας να δημιουργήσει παράλληλα με την έρευνα καινούργιες δυνατότητες πρωτοβουλειών προκειμένου να ανταποκριθούμε στα μηνύματα του καινούργιου καιρού. Το ΚΕΤΕΚ λοιπόν είναι αυτό, όπως ακούστηκε προηγούμενα. Είναι ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας, το οποίο ευτυχώς που το βρήκαμε, ευτυχώς που το βρήκαμε κοιμόμενο, αλλά μας έδωσε όμως μεγάλες δυνατότητες, γιατί είναι μια δομή η οποία έχει δημιουργηθεί από χρήματα προηγούμενου προγράμματος και αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί έχει μία νομιμότητα και μία πιστοποίηση. Η προσπάθειά μας είναι να το κάνουμε σημαντικό παίχτη της επιχειρηματικότητας, της προηγμένης επιχειρηματικότητας, αλλά κυρίως όμως, όπως ακούστηκε προηγούμενα, να είναι ο διαμεσολαβητής όλων αυτών των προσπαθειών για τις νέες ιδέες που υπάρχουν, αλλά που δυστυχώς δεν πραγματώνονται. Εάν δούμε λίγο το χώρο μας, την περιφέρειά μας, θα δούμε ότι υστερούμε πάρα πολύ. Υστερούμε πάρα πολύ στην δημιουργία συγκροτημένων σύγχρονων θεσμών και δομών για να μπορούν να διαχειριστούν τα επόμενα χρόνια. Και ενώ πολλές φορές όλοι μας βρίσκουμε άλοθοι στην έλλειψη νομοθετικών πρωτοβουλειών ή νομοθετικών εγχειρημάτων, αυτό λειτουργεί ως άλοθοι γιατί δεν κάνουμε καμία προσπάθεια. Και όταν υπάρχει η νομοθετική διευκόλυνση, πολύ αργά μπορούμε να αντιληφθούμε το νόημά τους και συνήθως δεν επενδύουμε σε αυτά τα σχήματα. Έχουμε μία λογική του μοναχικού καβαλάρη.
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας ιδρύθηκε για έναν και μοναδικό σκοπό. Να εμπεδώσει ή μάλλον να εμφυσίσει στον επιχειρηματικό, πολιτισμικό, κοινωνικό τομέα της περιφέρειας Πελοποννήσου καινοτόμες ιδέες, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν, διότι κάθε τι παλιό πέθανε. Σήμερα, εάν θέλουμε να επιζήσουμε πραγματικά, θα πρέπει να προσαρμοστούμε με νέες ιδέες και αυτό το πράγμα κάνει το κέντρο. Είναι μια δημιουργία του Πέτρου του Τατούλη, ο οποίος πραγματικά σε κάποια συζήτηση που είχαμε μου είπε ότι κοίταξε εδώ να δεις, εάν δεν μπορέσουμε σε αυτή την περιφέρεια, σε αυτή τη χώρα να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, μοιραίως θα πεθάνουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, γιατί πρόεδρος εκ του νόμου είναι πάντοτε ο Περιφερειάρχης και οπωσδήποτε έχω καλούς συνεργάτες, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη του Επιμελητηρίου και οπωσδήποτε καθηγητές των Πανεπιστημίων, οι οποίοι άνθρωποι όλοι μαζί έχουμε βάλει ένα στόχο. Να δημιουργήσουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου καινούργιες ιδέες, είτε αύριο το πρωί με κάποιες θερμοκοιτίδες και οπωσδήποτε να γίνουμε ο αραγός σε κάποιους ανθρώπους που θέλουν αύριο το πρωί να πάρουν κάποιες επενδύσεις. Εμείς θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα τις οδηγήσουν. Διαμεσολαβητές, να μην την πούμε για τη λέξη, γιατί είναι και λίγο δύσκολη. Εκείνο που θα ήθελα να πω βέβαια είναι ότι σήμερα κάνουμε μία αρχή. Και η αρχή στοχεύουμε την δημιουργία καινοτόμων δράσεων στο λεγόμενο πρωτογενή τομέα. Με καινούρια μηχανήματα, έχουμε καθηγητές οι οποίοι θα μιλήσουν σήμερα, έχουμε άλλες τρεις δράσεις οι οποίες έρχονται αργότερα, το Σεπτέμβριο. Δημιουργήσαμε ένα site πλέον για το κέντρο, που θα μπορούμε να περνάμε μέσα όλες τις καινούριες μας δράσεις και να ενημερώνουμε τον κόσμο για ένα κέντρο το οποίο δημιουργήθηκε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Βέβαια είναι παρακλάδι της περιφέρειας, αλλά οπωσδήποτε το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από ανθρώπους όπως είναι καθηγητές πανεπιστημίου, όπως είναι επικά κριτήρια. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει εκτός από το διαδίκτυο? Έχουμε πλέον δημιουργήσει ένα γραφείο εδώ στην Τρίπολη. Είναι στην Αυλίου 57, στο κτίριο της Υδρογείου, εκεί απέναντι από το ΚΤΕΛ. Και οπωσδήποτε έχουμε, το γραφείο είναι ανοιχτό από 9 μέχρι και 5 κάθε μέρα. Και έχουμε τηλέφωνα, έχουμε emails, έχουμε οτιδήποτε που μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο να μας βρουν οι άνθρωποι. Και οπωσδήποτε και το site το δικό μας, το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα. Είναι αλήθεια, είναι η πρώτη δημόσια παρουσία του ΚΕΤΕΚ Πελοποννήσου, ενός κέντρου το οποίο θα αποτελέσει ένα νέο εργαλείο για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για τους Πελοποννήσιους πολίτες και κυρίως για τους Πελοποννήσιους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Το λέω αυτό γιατί πλέον θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το ΚΕΤΕΚ, τα προγράμματα και τις δράσεις του, να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες που ενδιαφέρονται για πολύ κρίσιμους παραγωγικούς τομείς. Σήμερα η παρθενική του εμφάνιση αφορά ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την τεχνολογία και την καινοτομία πάνω στον πρωτογενή τομέα. Θέλω όμως να πω το εξής, επειδή συνήθως αυτοί οι δύο όροι και τεχνολογία και καινοτομία και έρευνα ακούγονται πολλά χρόνια, αλλά μένουν σε θεωρητικό επίπεδο και δεν προχωρούν έτσι ώστε να βιώσουν αυτή την υπεραξία τους οι πολίτες και οι επιχειρηματίες. Εδώ πάμε για κάτι διαφορετικό. Θα πάμε κατευθείαν να εξηγήσουμε, αυτός είναι ο λόγος της σημερινής συνάντησης εργασίας, δεν θέλω να τη λέω ημερίδα, είναι μια σημαντική συνάντηση εργασίας, στοχευμένη, γι' αυτό και όσοι παρακολουθούν έχουν ενασχόληση έτσι και αλλιώς με αυτό το τομέα. Θα δούμε λοιπόν πώς από τη μία η καινοτομία και από την άλλη
μεγάλη τεχνολογία, θα έχουν εφαρμογή και θα μπορέσουν άμεσα να φέρουν ωφέλη κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενού τομέα. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις συμπολιτών μας όπου έχουν ήδη εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές και έχουν ήδη θετικά αποτελέσματα και έχουν φυσικά εφαρμόσει και τη νέα τεχνολογία. Και εκεί αυτά τα παραδείγματα, αυτές οι καλές πρακτικές, θα δούμε πώς μπορούμε να τις δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Και βεβαίως πάνω απ' όλα αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι να δούμε πώς μέσα από τα προγράμματα του ΚΕΤΕΚ θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτήσεων και ενός εξαιρετικά σημαντικού συμβούλου πάνω στα προγράμματα που ήδη θα βγουν από άλλους τομείς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι εδώ και η διαχειριστική μας αρχή, τα προγράμματα τα οποία θα έχουμε να κάνουμε με το ΠΕΠ, αλλά και η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ναι, βεβαίως. Είναι όλα αυτά συνυφασμένα. Θα έλεγα ότι δημιουργείται ένα δυνατό κλάστερ χρήσιμων εργαλείων που ανήκουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τα οποία όλα μαζί θα έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν την προσπάθεια που κάνουν οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις μας να σταθούν όρθιες, να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Τα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι και τα τελευταία χρόνια αλλά και σήμερα που μιλάμε αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα για να μπορέσουν να είναι βιώσιμες. ΚΕΤΕΚ είναι μετεξέλιξη του παλιού Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας όπου συμμετείχε το συμμετείχαν τα 5 επιμελητήρια της περιφέρειας, η περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ της Καλαμάτας. Αυτό είχε φτιαχτεί στα πλαίσια του προγράμματος ΜΕΤΑΟΣ ως πιλωτικό κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας, δηλαδή να μπορεί κάποιος επιχειρηματίας, εν προκειμένου για τη σημερινή συνεδρίαση κάποιος αγρότης, να πάει και να ζητήσει στο κέντρο αυτό να του βρει τεχνολογία για τις ανάγκες του για να μπορέσει να εξυγχρονίσει την αγροτική παραγωγή. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, για να γίνει ανταγωνιστική η αγροτική παραγωγή, δεν φτάνει μόνο ο καλός καιρός και το καλό μικροκλίμα που έχουμε στην περιοχή μας. Είναι απαραίτητο να εξυγχρονίσουμε τις δομές και να μην λειτουργούμε με όρους του προηγούμενου αιώνα. Αυτή την ανάγκη λοιπόν έρχεται να καλύψει το κέντρο, το ΚΕΤΕΚ, και μετέχουμε με πολύ χαρά και στο Συμβούλιο και είμαστε και μέτοχοι στο συγκεκριμένο οργανισμό και νομίζω θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα στη διάρκεια της σημερινής ημερίδας που έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής.